Ναι, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια αλλαγή πλεύσης και αφού ευχαρίστησα, αν δεν ακούστηκα στον πρόλογό μου σχετικά για τα συγχαρητήρια εκ μέρους όλης της ομάδος, θεωρώ ότι έχουμε σίγουρα μια αλλαγή πλεύσης και θεωρώ ότι τον χρόνο που θα έχουμε να μιλήσουμε για την εστίαση, καλό είναι να τον αφιερώσουμε στα προβλήματα που έχει αυτή και όχι σε διάφορα άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι συνέβησαν πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα. Τα αφήνουμε πίσω μας, κοιτάμε μπροστά. Ο Σύλλογος θα λειτουργήσει έτσι όπως επιβάλλεται να λειτουργήσει ένα συνδικαλιστικό όργανο, ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Και νομίζω ότι και η σημερινή διαδικασία εκλογής και συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μια άψογη διαδικασία. Τηρήθηκε το καταστατικό κατά γράμμα με την συνεργασία όλων και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να πιστωθεί και στις δύο πλευρές. Συνεχίζουμε. Ο Σύλλογος θα έχει μια, νομίζω, ομαλή πορεία και για την επόμενη τριετία θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις θέσεις εστίασης. Ισχύει το ότι η μεγάλη συμμετοχή οφείλεται στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, έτσι, και φαίνεται ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι μόνο σύσσωμα και οργανωμένα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και η εστίαση τα τελευταία χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι υπήρξε συμμετοχή πρωτοφανής. Είναι η συμμετοχή αυτή η οποία δίνει και την, τον τίτλο, ας πούμε, τον άτυπο τίτλο του ισχυρότερου σωματείου πρωτοβάθμιου σωματείου εστίασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι στατιστικά μία στις τέσσερις επιχειρήσεις συνολικά από τον ομό Αχαΐας συμμετείχε σε εκλογές του Κιανά. Είναι κάτι ανεπανάληπτο. Σίγουρα έχουν συντελέσει πολλοί λόγοι για να έρθει αυτή η συμμετοχή. Ας κρατήσουμε τους θετικούς λόγους. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι και πολύ και εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τεράστια εκπροσώπηση στην δευτεροβάθμια ομοσπονδία την ΠΟΕΣΕ και στις προσεχείς εκλογές. Ο Σύλλογος θεωρούμε ότι στη νέα πλεύση θα έχει εξωστρέφεια, θα συμμετέχει ενεργά και θα διεκδικήσει συμμετοχή σε κάθε όργανο το οποίο θα μπορέσει να του δώσει δύναμη για να επιχειρηματολογήσει σωστά για την εστίαση. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε μια δυναμική παρουσία του Κιανά. Άλλωστε, μας έχει συνηθίσει ο Κιανά, κύριε Γιατρά, από την πρώτη στιγμή που και εσείς ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε κινητοποιήσεις που είχαν μηνύματα προς την κυβέρνηση πανελλαδικά, κινητοποιήσεις που έγιναν πανελλαδικά γνωστές. Ιδιαίτερα λοιπόν δραστήριος ο Σύλλογος της Εστίασης και αν θυμάστε καλά, ο Σκιανά ήταν ο πρώτος σύλλογος που έκανε απεργία στην περιοχή μας και είδαμε κλειστά καταστήματα με συμμετοχή, έτσι δεν είναι? Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα συνεχίσει να είναι ο σύλλογος, ένας σύλλογος ο οποίος θα είναι δραστήριος και επαναλαμβάνω ότι δεν είπα τυχαία τη λέξη κανονικότητα. Ένα πρωτοβάθμιο σωματείο ασχολείται με την εστίαση, διεκδικεί, θέλει να συμμετέχει στις αποφάσεις. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να ιεραρχήσουμε πρώτα τα προβλήματά μας για να εξηγήσουμε ένα πρόβλημα ώστε αυτοί οι οποίοι μπορούν να το λύσουν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Αν δεν εξηγήσει ένα πρόβλημα, προφανώς κανένας δεν θα μπορεί να το λύσει. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προτεραιότητα και θεωρώ ότι όλη η ομάδα η οποία το επόμενο διάστημα θα συμμετέχει στη διοίκηση του Συλλόγου θα μπορέσει να το καταφέρει και να συμμετέχει ισότιμα σε ό,τι αφορά την εστίαση και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό. Σε πανελλαδικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχει άμεση επαφή με τα κέντρα αποφάσεων. Αυτό μας λέτε, ότι θα πρέπει να ακούγεται η φωνή μας εκεί, η φωνή της επαρχίας ουσιαστικά, να ακούγεται στα κέντρα αποφάσεων. Είδατε το προηγούμενο διάστημα αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα είτε σε άλλους συλλόγους ή ακόμα και στους Κιανά να γίνονται δεκτά κάποια αιτήματα. Γιατί συμμετείχατε, ξέρω, και στην εστία συγκρίση που υπήρχε μια σύνδεση και με τους υπουργούς. Είδαμε πάρα πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και συναντήσεις που κάνατε, τους μεταφέρατε τα προβλήματα. Υπήρχε κάποια ανταπόκριση? Κοιτάξτε, η ανταπόκριση. Άλλες φορές τα επιχειρήματα αυτά γινόντουσαν πιστικά και υπήρχαμε και γινόμαστε αποδέκτες μιας θετικής έκβασης. Άλλες φορές αυτό όμως δεν είναι. Βρίσκαμε τοίχο, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο δικός μας ρόλος είναι διαφορετικός. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές τοποθετήσεις οι οποίες κάνει ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Τα πολύ μεγάλα, τα πολύ σπουδαία, αυτά τα οποία λύνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή γύρω από την εστίαση, ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο είναι ένας ρόλος ο οποίος αναλαμβάνει η δευτεροβάθμια ομοσπονδία. Εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, δηλαδή θέλουμε ο σύλλογος να μην απομονωθεί, να μην είναι έξω από τα κέντρα αποφάσεων. Και αν μπορούμε άνθρωποι μέσα από το Σύλλογο, θα σας πω μόνο το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν 26 εκλέκτορες οι οποίοι θα έχουν θέση ως μια άτυπη, όχι άτυπη, τυπική γενική συνέλευση εστίασης πανελλαδικής στις προσεχείς εκλογές
είτε να διεκδικήσουν την ψήφο, είτε να συμμετέχουν, με τη δική τους ψήφο στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΕ. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η εστίαση θα πρέπει να επενδύσει στο δυναμικό των ανθρώπων που ασχολούνται, εθελοντικά ασχολούμαστε, και έτσι να βάλουμε και ένα μέτρο, επειδή πήραμε πάρα πολύ δημοσιότητα. Εγώ θέλω να κατεβάσω λίγο τους τόνους ως προς τους πανηγυρισμούς ή στην απογοήτευση νικητών ή ηττημένων αντίστοιχα. Θα ήθελα είμαστε ένα σχόλιο όμως για το κλίμα. Θα σας ρώτησα στο τέλος. Ένα σχόλιο για το κλίμα που δημιουργήθηκε πριν. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Απλά θέλω να βάλω τα όρια ότι ένα πρωτοβάθμιο σωματείο είναι ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν λύνει αποφάσεις, δεν δίνει αποφάσεις, δεν νομοθετεί. Δεν συντάσσει νομοσχέδια, είναι ένα πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Ναι, ακριβώς. Οπότε ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Επαναλαμβάνω ότι έγινε μια εξαιρετική διαδικασία σήμερα. Την πιστώνονται και οι δύο πλευρές και θεωρώ ότι θα πορευτούμε έτσι με γνώμονα ότι η εστίαση θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις και να έχει και αυτή τη θέση σε οποιοδήποτε τραπέζι χρειαστεί για να μπορέσει να εξηγήσει το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε δύο πλευρές. Θεωρείτε ότι θα γίνει μία πλευρά, ότι σύσσωμη θα άρχισε. Νομίζω ότι η μία πλευρά είναι η εστίαση. Ναι. Όταν είμαστε στην εστίαση, θα ασχολούμαστε με την εστίαση. Δεν υπάρχουν διαφορές στις προσεγγίσεις. Για ποιο λόγο είχαμε όλη αυτή τη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα, λέτε? Η απάντηση είναι σύνθετη. Και η απάντηση είναι σύνθετη. Υπήρξαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ίσως καταλήξαν και σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και υπήρξε διαμάχη μεταξύ προσώπων. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να ακούσει είτε τη μία άποψη είτε την άλλη και να πάρουμε θέση για το ποιος έχει δίκιο. Νομίζω ότι όλο αυτό το κακώς εννοούμενο κουτσομπολιό μόνο έβλαψε το σύλλογο. Ενεπλάκησαν κόμματα, ενεπλάκησαν πολιτικές παρατάξεις. Συνέβησαν πάρα πολλά. Ο σύλλογος, καταρχήν, θεωρώ δεδομένο ότι στη νέα πλεύση ότι ο σύλλογος θα έχει διακριτές γραμμές. Με διαφάνεια, με ίσες αποστάσεις, με τόλμη σε αυτά τα οποία θα διεκδικούμε και σίγουρα χωρίς χειραγώγηση. Είτε αυτή θα είναι κομματική, είτε θα είναι οποιαδήποτε άλλη χειραγώγηση. Θέλουμε ένα σύλλογο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία των μελών του. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά μέλη, τα οποία δώσανε μια σαφή εντολή σε μια ομάδα να μπορέσει να ασχοληθεί με το Σύλλογο. Οπότε νομίζω ότι επί της ουσίας, και επειδή έχουμε πολλά χρόνια που ασχολούμαστε και στο συνδικαλισμό, όχι εγώ τόσα πολλά, αλλά και συνάδελφοι οι οποίοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο πολύ περισσότερα, θεωρώ ότι επί της ουσίας, το επαναλαμβάνω, επί της ουσίας, πέρα από τις προσωπικές διενέξεις ή τις αφετηρίες ή άλλα θέματα προσωπικά που έχει ο καθένας, νομίζω ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικηθούν ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα της εστίασης. Μάλιστα. Άρα αφήνετε πίσω οτιδήποτε έχει συμβεί, προχωράτε μπροστά και συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Εννοείται, και το επόμενο διάστημα θα γίνουν μια σειρά από συναντήσεις, ώστε να γίνουν και οι απαραίτητες συστάσεις με εισαγωγικά, φυσικά, αφού γνωριζόμαστε στην πόλη. Αλλά θα δείτε και πράγματα σε μια οπτική η οποία θα θέλει τον σύλλογο εξωστρεφή. Θα πρέπει να φύγουμε από την εσωστρέφεια του παρελθόντος και να κοιτάξουμε την εξωστρέφεια του μέλλοντος. Θα δούμε και διάφορες διοργανώσεις, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές αυτό. Διάφορες διοργανώσεις προς όφελος των μελών σας. Διοργανώσεις, φεστιβάλ, κάποια πράγματα τα οποία είχαμε κουβεντιάσει. Ακριβώς. Και επειδή έχουν γίνει και στο παρελθόν πολύ ωραία πράγματα στην πόλη, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε μια πόλη με ικανότατους επιχειρηματίες, αλλά το συνδικαλιστικό όργανο δεν είναι επιχειρηματίας, δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ποτέ δεν άσκησε επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πρωτοβάθμιο όργανο διεκδικεί συνδικαλιστικά πράγματα που αφορούν το σύνολο των μελών του. Οποιαδήποτε ενέργεια, οποιοδήποτε μέλους ή μελών θα είναι προς όφελος της επιχειρηματικότητας, προφανώς όχι μόνο θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε αρρωγοί για να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιατρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Συγχαρητήρια σε όλους μας και ένα ευχαριστώ στα μέλη τα οποία έτσι με τόσο μεγάλη συμμετοχή ήρθαν και αποφάσισαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.